Ιορδάνης ποταμός. Μια παραγωγή του 89,5 του ραδιοφώνου της Εκκλησίας με τον Κωνσταντίνο Μπλάθρα. Στη ρύθμιση του ήχου ο Χριστόφορος Χριστοφορίδης, στην επιμέλεια της μουσικής η Μαρινέλα Πολυζώτη. Νωρίς την άλλη μέρα το πρωί, ο Ιησούς και όλος ο λαός έφυγαν από τη Σιτήμ και κατέβηκαν στις όχθες του Ιορδάνη. Εκεί στρατοπέδευσαν ως την ημέρα που θα περνούσαν τον ποταμό. Ύστερα από 3 μέρες οι αρχηγοί διέσχισαν το στρατόπεδο και έδωσαν στο λαό την προσταγή. Όταν θα δείτε τους ιερείς να σηκώνουν την κυβωτό της Διαθήκης του Κυρίου, του Θεού σας, θα ξεκινήσετε κι εσείς από τις θέσεις σας και θα την ακολουθήσετε. Πρέπει όμως να υπάρχει ανάμεσα σε εσάς και σε αυτήν μια απόσταση 2.000 πύχης. Δεν θα πηγαίνετε κοντά της για να μπορείτε να βλέπετε το δρόμο που θα πρέπει να ακολουθήσετε, γιατί δεν έχετε ποτέ ξαναπεράσει από αυτόν. Ο Ιησούς έλεγε στο λαό, «Καθαριστείτε, γιατί ο Κύριος αύριο θα κάνει θαύματα ανάμεσά σας». Και στους ιερείς είπε, «Εσείς, σηκώστε την κυβωτό της Διαθήκης και περάστε μπροστά επικεφαλής του λαού». Έτσι και έκαναν. Τότε είπε ο Κύριος τον Ιησού, «Από σήμερα θα αρχίσω να σε αναδεικνύω σε μεγάλον άνδρα στα μάτια όλων των Ισραηλιτών, για να ξέρουν ότι εγώ θα είμαι μαζί σου όπως ήμουν και με τον Μωυσή. Και τώρα δώσε διαταγή στους ιερείς που θα σηκώνουν την κυβωτό της Διαθήκης μόλις φτάσουν στα νερά του Ιορδάνη να σταθούν εκεί, μέσα στον ποταμό». Έπειτα ο Ιησούς είπε στους Ισραηλίτες, «Πλησιάστε εδώ και ακούστε τα λόγια του Κυρίου του Θεού σας. Ο αληθινός Θεός είναι ανάμεσά σας και θα διώξει το δίχως άλλο από μπροστά σας τους Χαναναίους, τους Χεταίους, τους Εβραίους, τους Φερεζαίους, τους Γεργεσαίους, τους Αμοραίους και τους Ιεβουσαίους. Και θα το καταλάβετε από αυτό. Η κυβωτός της Διαθήκης του Κυρίου όλης της γης θα διαβεί τον Ιορδάνη πρώτη από σας. Διαλέξτε λοιπόν 12 άντρες από τις φυλές του Ισραήλ, έναν άνδρα από κάθε φυλή. Μόλις οι ιερείς που σηκώνουν την κυβωτό του Κυρίου όλης της γης βάνουν τα πόδια τους στα νερά του Ιορδάνη, η ροή του ποταμού θα διακοπεί και τα νερά που κατεβαίνουν από πάνω θα σταθούν σε ένα σωρό». Ο λαός βγήκαν από τις σκηνές τους για να περάσουν τον Ιορδάνη και οι ιερείς που σήκωναν την κυβωτό της Διαθήκης βάδιζαν πρώτοι μπροστά. Ήταν η εποχή του θερισμού και οι όχθες του Ιορδάνη είχαν ξεχυλήσει. Όταν οι ιερείς με την κυβωτό έφτασαν στο ποτάμι και τα πόδια τους βράχηκαν στην άκρη του νερού, τότε τα νερά που κατέβαιναν από πάνω στάθηκαν και μαζεύτηκαν σε ένα σωρό, σε μεγάλη απόσταση, κοντά στην πόλη Αδάμ, που βρίσκεται στην περιοχή της Ζερετάν. Τα νερά που κατέβαιναν προς την Νεκρά θάλασσα αποκόπηκαν και έτσι ο λαός πέρασε απέναντι από την Ιεριχώ. Οι ιερείς που σήκωναν την κυβωτό της Διαθήκης του Κυρίου σταμάτησαν στο στεγνό έδαφος στη μέση του ποταμού, ώσπου πέρασε από εκεί όλος ο λαός Ισραήλ και διάβηκαν τον Ιορδάνη. Thank you.
Χαίρετε κυρίες και κύριοι, χρόνια πολλά. Ξεκινήσαμε σήμερα την εκπομπή μας για τον Ιορδάνη, διαβάζοντας από το τρίτο κεφάλαιο του Ιησού του Ναβί. Όταν οι Ισραηλίτες πέρασαν τον Ιορδάνη για να έρθουν στη γη της Επαγγελίας. Και το θαύμα που διαβάζουμε, ότι στάθηκαν τα νερά του ποταμού, είναι πράγματι σπουδαίο. Και γίνεται ακόμα πιο αξιοθαύμαστο το γεγονός, καθώς ο Ιορδάνης είναι ένα ορμητικό ποτάμι, που τα νερά του κατακριμνίζονται σε μια διαφορά υψομετρική 900 μέτρων από τις πηγές του ως τις εκβολές του στην Νεκρά Θάλασσα. Και μάλιστα ο Ιορδάνης ποταμός, που ακριβώς το όνομά του αυτό θα πει, δηλαδή ορμητικός ποταμός, ενώ κατακριμνίζεται στην κυριολεξία από υψόμετρο περισσότερα από 900 μέτρα από τις πηγές του μέχρι την Νεκρά Θάλασσα, που είναι πολλές εκατοντάδες μέτρα κάτω από την επιφάνεια της Μεσογείου θαλάσσης, όπως ξέρουμε, δεν σχηματίζει καταράκτες. Αλλά το ρεύμα του όμως είναι ορμητικό. Αυτό λοιπόν το ορμητικό ποτάμι, που είναι το όριο της γης της Επαγγελίας, το σύνορο, που ακόμα και σήμερα οριοθετεί σύνορα ανάμεσα σε λαούς, ο Ιορδάνης ποταμός, αυτό λοιπόν το ορμητικό ποτάμι σταμάτησε για να περάσει ο λαός του Θεού στην αντίπερα όχθη. Όπως διαβάζουμε στην ιστοσελίδα του Πατριαρχείου των Ιεροσολύμων, το όνομα Ιορδάνης είναι εβραϊκόν και παράγεται από το Ιάρδεν, το οποίο σημαίνει κατεβαίνω, καταπίπτω. Και αυτό βεβαίως διότι το ρεύμα του ποταμού αυτού είναι ορμητικότατον. Οι Άραβες καλούν αυτόν Εσερία ή Σερία του Ελκαπίρ, αλλά και το όνομα Ελ Ουρδ, Ον, Ιορδάνης, δεν είναι άγνωστον. Τρία ποτάμια συνενούμενα αποτελούν τον ιστορικότατον αυτών ποταμών. Τα τρία αυτά ποτάμια σχηματίζουν την λίμνη Γενισαρέτ, ή τη Βεριάδα θάλασσα, όπως την ξέρουμε και από το Ευαγγέλιο και από την υμνολογία της Εκκλησίας μας. Εντάφθα, διαβάζουμε πάλι στην ιστοσελίδα του Πατριαρχείου των Ιεροσολύμων, εντάφθα από την Τιβεριάδα θάλασσα, δηλαδή εξερχόμενος ο Ιορδάνης, σχηματίζει πολλά ριάκια και ποταμούς, οι οποίοι εισβάλλουν στην Νεκρά θάλασσα. Η κοιλά στην οποία διατρέχει ο Ιορδάνης από την λίμνη Τιβεριάδα μέχρι την Νεκρά θάλασσα καλείται κοιλά του Ιορδάνου. Ο Ιορδάνης ποταμός είναι ο περιλάλητος ποταμός της Παλαιστίνης και ο πιο φημισμένος της Αγίας Γης. Αρχίζει από τους πρόποδας του βουνού Ερμών. Κυλάει στο μέσον του ασιατικο-αφρικανικού γεωφυσικού ρήγματος και φτάνει στην λίμνη της Τιβεριάδος. Συνεχίζουν τον ρούν του με πολλούς ελιγμούς από λίγη στην Νεκρά θάλασσα. Το μήκος του ποταμού εις ευθείαν γραμμή από τα σπηγάς του μέχρι των εκβολών του στην Νεκρά θάλασσα είναι 220 χιλιόμετρα. Ο ποταμός, ο Ιορδάνης ποταμός, εκτός από τον πρωτεύοντα ρόλον τον οποίον έπαιξε και συνεχίζει να παίζει στην οικονομική ανάπτυξη της Παλαιστίνης, συνεδέθη με πολλά θρησκευτικά και ιστορικά γεγονότα. Εις τας όχθες του Ιορδάνου χωρίστησαν 12 φυλέ του Ισραήλ πριν μπουν για να καταλάβουν την γη της Επαγγελίας. Κοντά εις τον Ιορδάνη ίδρυσαν οι Εσέοι το κοινόβιόν τους κάπου 200 χρόνια πριν από την εμφάνιση του Χριστού και εντάφθα εις την ανατολική όχθη του ήρθε ο Ιωάννης ο πρόδρομος να κηρύξει στον λαόν του Ισραήλ το βάπτισμα και την μετάνοια. Εις τα νερά του Ιορδάνου ευαπτίστη ο ίδιος ο Χριστός και από τότε έγινε το ιερότερο προσκύνημα του χριστιανισμού. Κατά τον 3ο αιώνα ο τόπος της βαπτίσεως του Χριστού είχε καθιερωθεί των νότιων άκρων του ποταμού Ιορδάνου έναντι της Ιεριχούς. Οι πατέρες της Εκκλησίας και ειδικώς ο Οριγένης, ο Ευσέβιος, όπως επίσης και ο Χάρτης της Μαδιβάς, τοποθετούν τον τόπο της βαπτίσεως κοντά εις την Βυθαβαρά, η οποία σημαίνει στην εβραϊκή γλώσσα πέρασμα. Είναι το πέρασμα δηλαδή που πέρασαν οι Ισραηλίτες στη γη της Επαγγελίας, όπως διαβάσαμε στη διήγηση πριν στον Ιησού του Ναβί. Η κατάσταση αυτή έχει συμβολικό νόημα,
σημειώνει επίσης η ιστοσελίδα του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων. Όπως η διάβαση είχε σκοπό την κατάκτηση της γης της Επαγγελίας, έτσι και το χριστιανικό βάπτισμα αποσκοπεί και προαναγγέλει την κατάκτηση της Βασιλείας των Ουρανών. Ο τόπος της βαπτίσεως ταυτίζεται και με το μέρος από το οποίο ο προφήτης Ηλίας ανελήφθη στον ουρανόν. Οι προσκυνητές μπορούν να δουν ακόμα και το σπήλαιον του προφήτου Ηλία. Το βάπτισμα των προσκυνητών στον Ιορδάνη καθιερώθη από τους πρώτους χριστιανικούς χρόνους. Το δε είδωρ του, το αγίασμα, μεταφέρεται σε όλα τα μέρη του χριστιανικού κόσμου. Οι προσκυνητές, οι οποίοι βαπτίζονται στον διαβατών πόρων, λέγονται χατζίδες. Καλημέρα πάντε το αδελφή, να ακούσουμε τη σήμερον εορτή. Σήμερον τα φώτα και εορτή, και λαμπρά ημέρα δε σκοτεινή. Τον ουρανό, ύστερα δε πάλι από αυτά έκαμε τα ζώα και τα φυτά. Έκαμε τη θάλασσα ποταμού στον Μεγάνη Ορδάνη και αλλού. Καλημέρα, καλημέρα, καλή σου μέρα, παιδί με τη χουρά. Ο Αδάμ και η Εύα ημαρτήσαν και η Σαμαρτή αν υπέπεσαν, την απάντη στον όφη την έριξαν και του Θεού δεν είπαν πως έπαιξαν. Άλλο πιστήτος διάβολος των πονηρών δαιμόνων διδασκαλός. Καλημέρα, καλημέρα, καλή σου μέρα, παιδί με τη γυρά. Μα κι ο Ιησούς ο φιλάνθρωπος ήρθε μόνος άνθρωπος, δια να λυτρώσει πάντα σημάς από αυτά τα σκύρα τα σμιαράς. Και τον Ιωάννη με ζήτησε δια το βαπτισμά του τον έκραξε. Ιωάννη πρόδρομε σου ζητώ στον Μεγάνη Ορδάνη να βαπτιστώ. Καλημέρα, καλημέρα, καλή σου μέρα, παιδί με τη γυρά. Η Ορδάνης ποταμός λοιπόν, παραδοσιακά κάλαντα από την Πάτμο, και ας πάμε κι εμείς νοερά σε αυτό το μεγάλο ποτάμι που χωρίζει λαούς αλλά και που ορίζει έναν τόπο της Επαγγελίας, όχι μόνο για τους αρχαίους Ισραηλίτες αλλά και για τον σημερινό λαό του Θεού. Ο Ιορδάνης λοιπόν είναι η διάβαση σε αυτή τη γη της Επαγγελίας. Είναι η υπόσχεση του Θεού, αλλά και η εκπλήρωσή της. Ο Ιορδάνης ποταμός λοιπόν είναι ο μεγαλύτερος και ο πιο φημισμένος ποταμός της Αγίας Γης. Και θα μπορούσαμε να πούμε πως είναι ο πιο φημισμένος ποταμός ολόκληρης της γης, αν και δεν είναι ο μεγαλύτερος ολόκληρης της γης. Αρχίζει λοιπόν από τους πρόποδες του όρους Ερμών και από τα όρη Λίβανο και Αντιλίβανο στο βορρά. Φτάνει στη λίμνη της Τιβεριάδας και συνεχίζει μετά από την λίμνη, ξαναφεύγει από το χαμηλότερο σημείο της λίμνης και μετά από 220 χιλιόμετρα ρου έρχεται και χύνει τα νερά του στην Νεκρά Θάλασσα. Γιαράντ λοιπόν στα σημητικά, Γιαρντέν στα εβραϊκά, ορμητικός σημαίνουν οι λέξεις αυτές στην ελληνική. Η κλίση του λοιπόν από το βορειότερο μέρος που πηγάζει, από το Λίβανο δηλαδή, μέχρι την Νεκρά Θάλασσα φτάνει τα 1000 μέτρα. Υψομετρική διαφορά. Γιαρντέν λοιπόν σημαίνει κατεβαίνει, είναι ο ποταμός που κατεβαίνει από ψηλά πάρα πολύ χαμηλά. Η κοιλάδα του Ιορδάνη ποταμού εκτείνεται λοιπόν από το βορρά προς τον νότο και είναι αρκετά γόνιμη. Η περιοχή ποτίζεται από τα ευλογημένα νερά του καθώς και από πηγές. Εδώ γύρω στον Ιορδάνη παράγονται μπανάνες, χουρμάδες, βαμβάκι και λαχανικά. Η κοιλάδα του Ιορδάνη είναι μια τεράστια τάφρος
που θεωρείται σαν ένα από τα βαθύτερα σύγκλινα του κόσμου. Το ιερό αυτό ποτάμι κατά τη χειμερινή περίοδο φουσκώνουν τα νερά του από τα βρόχινα νερά και το καλοκαίρι μειώνεται η ροή του ποταμού με λιγοστά νερά. Ο Ιορδάνης ποταμός είναι η κύρια υδατική αρτηρία του Ισραήλ. Διασχίζει τη χώρα από βορρά προς τον νότο και αποτελεί το φυσικό σύνορο της χώρας του Ισραήλ με την Ιορδανία, δηλαδή την χώρα πέραν του Ιορδάνου, στην ανατολική όχθη του Ιορδάνη. Το βάθος του και το πλάτος του ποταμού ποικίλει. Ο ποταμός, εκτός από τον πρωτεύοντα ρόλο που έπαιξε και συνεχίζει να παίζει στην οικονομική ανάπτυξη της Αγίας Γης, συνδέθηκε με πολλά θρησκευτικά και ιστορικά γεγονότα. Εδώ λοιπόν, σε αυτήν την έρημο, ασκήτευε ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος. Εδώ βαπτίστηκε ο Κύριός μας. Τον Ιορδάνη πέρασαν και οι Εβραίοι κοντά στην Ιεριχώ, με επικεφαλή στον Ιησού του Ναβί, όταν απελευθερώθηκαν από την Αίγυπτο και αφού περιπλανήθηκαν στην έρημο για 40 χρόνια. Από εδώ, από τον Ιορδάνη ποταμό, έγινε και η ανάληψη του προφήτη Ηλία στον ουρανό. Εδώ στην έρημο αυτή ασκήτευσε η Ιωσία Μαρία η Αιγυπτία, ο Αβάζος Σιμάς, ο Άγιος Γεράσιμος, ο Ιορδανίτης. Υπάρχουν και σήμερα πάρα πολλά μοναστήρια, γιατί ασκητές και αναχωρητές αναπαύονται ιδιαίτερα μέσα στην έρημο. Άλλωστε, σε αυτήν την έρημο, κοντά στον Ιορδάνη, είναι που νίστεψε για 40 μέρες και ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός και πειράστηκε από τον διάβολο και τον νίκησε. Σύμφωνα με την παράδοση, το σημείο όπου πέρασαν οι Ισραηλίτες στη γη της Επαγγελίας είναι το σημείο όπου κήρυτε ο Ιωάννης ο Πρόδρομος. Είναι ακριβώς το σημείο που βαπτίστηκε και ο Χριστός και συνέβη, σύμφωνα με την αφήγηση την Ευαγγελική, και πάλι εκείνο το παράδοξο γεγονός. Ο Ιορδάνης εστράφει στα οπίσω. Αναστράφηκε δηλαδή το ρεύμα του ποταμού, αυτού του ορμητικού ποταμού που κατεβαίνει σε χίλια μέτρα, από χίλια μέτρα υψόμετρο προς την Νεκρά Θάλασσα. Σε αυτό λοιπόν το ίδιο σημείο, στο σημείο της βαπτίσεως, έχουμε προσκύνημα των χριστιανών από τους πρώτους ήδη χριστιανικούς χρόνους. Ενώ το νερό του ποταμού ως αγίασμα μεταφέρεται από τους προσκυνητές σε όλα τα μέρη του κόσμου. Ήδη από τον 3ο αιώνα μετά Χριστό μαρτυρείται ο τόπος της βαπτίσεως του Κυρίου και μαρτυρείται εδώ προσκύνημα, στο νότιο άκρο του ποταμού και ακριβώς απέναντι από την πόλη Ιεριχώ. Στο σημείο αυτό τα νερά είναι ρηχά και η τοποθεσία ονομάζεται Βυθαβαρά, πέρασμα. Σε απόσταση ενός χιλιόμετρου από τη δυτική όχθη υψώνεται επιβλητικά και μοιάζει με μεσαιωνικό φρούριο και το μοναστήρι του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου. Το σημερινό κτίριο οικοδομήθηκε το 19ο αιώνα από το Ελληνοορθόδοξο Πατριαρχείο των Ιεροσολύμων. Σήμερα οι προσκυνητές, λόγω της εμπόλεμης κατάστασης μεταξύ του Ισραήλ και της Ιορδανίας, δεν μπορούν να πλησιάσουν το σημείο αυτό του Ιορδάνη και η βάπτιση γίνεται σε άλλο σημείο του ποταμού, στην Τιβεριάδα. Μόνο κατά την ημέρα των Θεοφανίων και την Μεγάλη Τρίτη επιτρέπεται στους χριστιανούς με επικεφαλής τον Πατριάρχη των Ιεροσολύμων να τελέσουν τον αγιασμό των υδάτων στο σημείο που βαπτίστηκε ο Ιησούς. Η τελετή μάλιστα ξεκινάει από το μοναστήρι του Τιμίου Προδρόμου. Σε αυτό λοιπόν το σημείο, το πέρασμα, που το ακούσαμε και πριν, στη γλαφυρή αφήγηση του Ιησού του Ναβί, είναι που σήμερα είναι το συνοριακό πέρασμα ανάμεσα στο Ισραήλ και στην Ιορδανία. Ο ίδιος ο Ιορδάνης, η κήτη του ποταμού, εξακολουθεί και σήμερα να είναι μια στρατιωτικοποιημένη περιοχή, την οποία δεν μπορεί να πλησιάσει κάποιος χωρίς ιδιαίτερη και ειδική άδεια. Βλέπετε, ο Ιορδάνης ο ποταμός είναι, θα έλεγε κανείς, ο ποταμός της ιστορίας, όπως θα δούμε και σε λίγο. Ο ποταμός δηλαδή που ο Θεός ο ίδιος παρεμβαίνει μέσα στην ιστορία των ανθρώπων. Αλλά και το βάπτισμα, μέσα από τον Ιορδάνη ξεκινά το βάπτισμα και των χριστιανών, αλλά και το βάπτισμα είναι, θα λέγε κανείς, η πορεία η δική μας προς τον ουρανό. Άρα λοιπόν ο Ιορδάνης, αν το δούμε έτσι, λίγο
ας πούμε μέσα από την γραφή. Ο Ιορδάνης δεν είναι μόνο ένα σύνορο που είναι σήμερα ανάμεσα στο Ισραήλ και στην Ιορδανία, ενώ βορειότερα ο Ιορδάνης είναι σύνορο ανάμεσα στην Παλαιστινιακή Αρχή και την Ιορδανία. Ο Ιορδάνης δεν είναι λοιπόν σύνορο μεταξύ λαών και πολιτισμών, ένα σύνορο της ανθρώπινης ιστορίας, αλλά είναι και το όριο της θεοφάνειας, δηλαδή της διάθεσης του ίδιου του Θεού μέσα στην ιστορία. Πώς λοιπόν να μην είναι το πιο μεγάλο και το πιο διάσημο ποτάμι ολόκληρης της γης, αυτός ο Ιορδάνης ποταμός. Και πάρα πολλοί λαοί έχουν χτυπηθεί στις όχθες του για να τον διεκδικήσουν. Άλλωστε, τα νερά του που κατεβαίνουν από το όρος Λίβανος μέχρι την Νεκρά Θάλασσα αρδεύουν τα έφορα εδάφη της Παλαιστινιακής γης. Αν και σε κάποια σημεία οι παρόχθιες περιοχές είναι έρημοι, αμμώδεις και άγονες περιοχές. Εδώ σε αυτές τις αμμώδεις και άγονες περιοχές κοντά στην Ιεριχώ είναι που αναπτύχθηκαν και οι πρώτοι χριστιανοί ασκητές, αλλά και τα πρώτα κοινόβια. Μετά την Αίγυπτο λοιπόν, ή μάλλον σχεδόν ταυτόχρονα με την Αίγυπτο, στις απαρχές του μοναχικού κινήματος, έχουμε και στον Ιορδάνη ποταμό, σε αυτούς τους τόπους εδώ, ένα μεγάλο κίνημα ασκητών και μοναχών. Έτσι λοιπόν ο Ιορδάνης έχει την ιδιαίτερη παρουσία του και στη χριστιανική ιστορία, και ως προσκύνημα, αλλά και ως τόπος ασκήσεως εδώ, πολλών ασκητών όπως αυτούς που ακούσαμε προηγουμένως, αλλά και πολλοί άλλοι, γνωστοί και άγνωστοι. Από τα χρόνια του προφήτη Ηλία λοιπόν, από τα χρόνια του Ιησού του Ναβί πιο παλιά, από τα χρόνια του Ιωάννου του Προδρόμου και από τα χρόνια του Χριστού, ο Ιορδάνης είναι ένας τόπος ασκήσεως. Ένας τόπος που πράγματι ο άνθρωπος ανεβαίνει λίγο προς τον Θεό, ή μάλλον, καλύτερα, ο Θεός κατεβαίνει προς τον άνθρωπο. Εν Ιορδάνη βαπτιζομένος σου Κύριε, ή της Τριάδος σε φανερώθη προσκύνηση, που καγεννητόρος η φωνή προς εμαρτύρηση, αγαπητόν σε Υιόν ονομάζουσαν και το πνεύμα εν ήδη περιστέρας εβεβαίου του λόγου το ασφάλε ο επιφάνης Χριστέ ο Θεός και τον κόσμον φωτίσας Ο Ιορδάνης ποταμός, έτσι όπως τον ακούμε στα Ευαγγέλια και στις αφηγήσεις της Ιεράς Ιστορίας, από ένα σημείο και μετά παίρνει μέσα μας ένα μυθικό χαρακτήρα. Όταν μάλιστα συμβαίνει να μην έχουμε επισκεφθεί αυτούς τους τόπους, πράγματι ο Ιορδάνης ποταμός γίνεται ένα μυθικό ποτάμι. Ο Ιορδάνης ποταμός όμως είναι ένας πραγματικός ποταμός σε μια πραγματική γη, πολύ πονεμένη και βασανισμένη από πολέμους και διαμάχες, και σήμερα εξακολουθεί να είναι βασανισμένη και πονεμένη αυτή η γη, αλλά ο Ιορδάνης κυλά ανάμεσά της και την γονιμοποιεί. Και όλα αυτά που μπορεί να μας ακούγονται μυθικά αναφέρονται σε πραγματικούς τόπους, ξέρετε. Ας πούμε ο Άγιος Ιωάννης ο Βαπτιστής, γεννημένος στην Πέθχα Κερέμ, στην ορεινή Ιουδαία, ένα μικρό χωριουδάκι δυτικά της Ιερουσαλήμ, εκεί που πήγε και η Θεοτόκος για να επισκεφθεί την συγγέννησά της την Ελισάβετ, την μητέρα του Προδρόμου. Ο Ιωάννης λοιπόν από την Πέθχα Κερέμ, από το μικρό αυτό χωριουδάκι, βάπτιζε στην Βιθαραβά, την κάτω κοιλάδα του Ιορδάνη, βόρεια της Νεκράς Θαλάσσης. Και όπως μας λέει ο καθηγητής Σωτήριος Δεσπότης, αν και δεν μνημονεύεται από τον Μάρκο, τον Ματθαίο ή τον Λουκά το σημείο αυτό. Ο Ιωάννης όμως, ο οποίος ήταν μαθητής του Προδρόμου, τονίζει ότι ο Ιησούς πήγε πέραν του Ιορδάνη, στο χώρο
που καταρχάς βάπτιζε ο Ιωάννης και έμεινε εκεί. Σύμφωνα λοιπόν με το πρώτο κεφάλαιο του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου, ο Ιωάννης, ο πρόδρομος, βάπτιζε στην υπεριορδάνια Βιθανία, η οποία ακόμη δεν έχει εντοπιστεί. Ακριβώς γι' αυτό το λόγο αντικαταστάθηκε το προσκύνημα με την γνωστή Βιθαβά ή Βιθαβαρά. Εδώ είναι και το μοναστήρι του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου και το προσκύνημα, το οποίο επιτρέπεται να προσεγγίσουν οι προσκυνητές μόνο δύο φορές το χρόνο, την ημέρα των Θεοφανίων και την Μεγάλη Τρίτη. Ακριβώς γιατί ο Ιορδάνης ποταμός είναι ένα πραγματικό ποτάμι, ένα σύνορο, μια στρατιωτική σήμερα περιοχή. Κυκλοφόρησε από την ιστορική μονή Αγίου Νικολάου Καλτεζών το δεύτερο βιβλίο της σειράς Αρκαδία η Φαρμακώδης, τα ιαματικά ροφήματα από βότανα με την ελληνική ονομασία των βοτάνων από την συγγραφέα ιατρό μοναχή Εκατερίνη Κανέλου. Περιλαμβάνει επίσης και την ψηφιακή έκδοση του Βαντενέκουμ με φωτογραφίες των φυτών. Διατίθεται από την Μονή Καλτεζών στο τηλέφωνο 27910 23535. Χριστιανισμός, Εκκλησία ή θρησκεία. Μια έκδοση του ραδιοφώνου της Εκκλησίας. Ο καθηγητής Γεώργιος Πατρώνος μιλάει για το νόημα της ζωής, του ανθρώπου, για τη διαφορά της Εκκλησίας από τη θρησκεία. Ένα βιβλίο για όσους πεινούν και διψούν την αλήθεια και δεν αρκούνται σε όσα ξέρουν. Χριστιανισμός, Εκκλησία ή θρησκεία, του καθηγητή Γεωργίου Πατρώνου. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Κεντρική διάθεση, τηλέφωνο 210-52-38-305. Η ώρα είναι 10. Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM. Ιορδάνης ποταμός. Το δεύτερο μέρος της εκπομπής μας, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, ακροατές και ακροάτριες. Χρόνια πολλά, μεγάλη μέρα η σημερινή, και συνεχίζουμε εμείς αυτό το ταξίδι στον Ιορδάνη της ιστορίας, γιατί όχι και στον Ιορδάνη του θρύλου. Είναι ταυτόχρονα ιστορικό και μυθικό ποτάμι ο Ιορδάνης, και το πώς στη συνείδηση των ανθρώπων έχει πάρει μια εξέχουσα θέση, το βλέπουμε ακόμα και στην αστρολογία. Καθώς λοιπόν κοιτούμε τον ουρανό, τη νύχτα, και βλέπουμε αυτήν την συστοιχία των αστέρων στο μεγάλο γαλαξία, στο γαλαξία μας, που διατρέχει τον ουρανό, η λαϊκή αφέλεια έχει ονομάσει ακριβώς αυτό το αστρικό ποτάμι Ιορδάνη ποταμό. Ο Ιορδάνης λοιπόν της γης μεταφέρεται έτσι μέσα στη λαϊκή φαντασία στον ουρανό, και είναι ένα αστρικό ποτάμι που φωτίζει τον έναστρο ουρανό. Ο Ιορδάνης ποταμός σηματοδοτεί επίσης και την επιστροφή στις πηγές της ανθρώπινης ιστορίας, στην αρχαίγονη ανθρωπότητα, τότε που συναντήθηκε ο λαός του Θεού με την γη της επαγγελίας, συναντήθηκε με την θεοφάνεια, με την παρέμβαση του ίδιου του Θεού, όπως ακούσαμε και στην αρχή αυτής εδώ της εκπομπής. Πριν πάμε όμως σε αυτόν τον μυθικό Ιορδάνη, μυθικό δηλαδή με την έννοια πως έχει μια εξέχουσα θέση στην καρδιά μας, όχι πως είναι παραμύθι,
Άλλωστε και τα παραμύθια ξέρετε ότι κρύβουν ίσως τις πιο μεγάλες αλήθειες. Ας έρθουμε λοιπόν στον Ιορδάνη τον σημερινό, που κι αυτός, όπως όλα τα ποτάμια της γης, υποφέρει. Υποφέρει από την πλεονεξία των σύγχρονων ανθρώπων, που κινδυνεύουν να τον μετατρέψουν σε ένα νεκρό ποτάμι. Ο Ιορδάνης ποταμός λοιπόν, αυτός ο έφορος ποταμός, που κάνει τη γη της επαγγελίας έφορη, που τρέφει και τους ανθρώπους και τα ζώα, που έχει πάρα πολλά ψάρια, έχει λοιπόν τα δικά του προβλήματα σήμερα. Μάλιστα υπάρχει από χρόνια ήδη ένα σχέδιο από την UNESCO για την προστασία, ακριβώς για την οικολογική προστασία του ποταμού, ο οποίος εξακολουθεί να διατρέχει μια πονεμένη γη, όπως είπαμε, και βεβαίως τα προβλήματα, τα διασυνοριακά προβλήματα των χωρών στην Μέση Ανατολή, όπως καταλαβαίνετε, επιβαρύνουν και τον ίδιο το ποταμό. Η έλλειψη νερού είναι η πιο κρίσιμη περιβαλλοντική κρίση που αντιμετωπίζει η περιοχή, το Ισραήλ, η Παλαιστίνη και η Ιορδανία. Μάλιστα, ο ίδιος ο Ιορδάνης ποταμός φαίνεται ότι πληρώνει αυτή την έλλειψη του νερού, καθώς οι μελέτες δείχνουν ότι η εικόνα του ποταμού σήμερα είναι θλιβερή. Ο Ιορδάνης ποταμός λοιπόν, πασίγνωστος σε όλο τον κόσμο, μοιάζει σήμερα με ένα στενό καφετή ρεύμα που ρέει προς τα νότια. Ο ποταμός μετατράπηκε από έναν ορμητικό ποταμό σε ένα δυσόδες ρέμα, όπως λένε σήμερα οι περιβαλλοντολόγοι. 1,3 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού κυλούσε ετησίως μέσω του Ιορδάνη ποταμού. Είχε 25 μέτρα πλάτος, πλαισιωνόταν από ιτιές και λεύκες και ήταν γεμάτος ψάρια, κατάλληλα για κατανάλωση. Το νερό του Ιορδάνη πλέον δεν προέρχεται από την θάλασσα της Γαλιλαίας, αλλά από λίμματα μολυσμένα από γεωργικές απορροές. Οι μελέτες της οργάνωσης των φύλων της γης στην Μέση Ανατολή, που έχει αναλάβει και την ενημέρωση για την προστασία του ποταμού, και είναι μια οργάνωση που συγκροτείται από ανθρώπους και από το Ισραήλ και από την Παλαιστίνη και από την Ιορδανία. Οι μελέτες λοιπόν είναι οι πρώτες που δείχνουν πόσο επιτακτική είναι η ανάγκη της αποκατάστασης αυτού του ποταμού. Σύμφωνα με τη μελέτη λοιπόν των φύλων της γης εδώ στην Παλαιστίνη, στην Αγία Γη, σύμφωνα με τη μελέτη ποιότητας των υδάτων, ο ποταμός θα μπορούσε να επανέλθει με 400 εκατομμύρια κυβικά μέτρα γλυκού νερού ετησίως. Από πού όμως θα προέρχεται η απαιτούμενη ποσότητα του νερού? Σύμφωνα με την οργάνωση, 220 εκατομμύρια κυβικά μέτρα θα μπορούσαν να παρέχονται από το Ισραήλ, 100 εκατομμύρια κυβικά μέτρα από τη Συρία και 90 εκατομμύρια κυβικά μέτρα από την Ιορδανία. Ο διαχωρισμός αυτός γίνεται με βάση την ιστορία της εκμετάλλευσης του ποταμού. Το Ισραήλ έχει χρησιμοποιήσει το 46% της ιστορικής ροής του ποταμού. Λόγω δε της ισχυρής οικονομικής του κατάστασης, το Ισραήλ μπορεί να επιστρέψει περισσότερο νερό, εξηγούν οι ειδικοί της οργάνωσης. Σε μια άλλη μελέτη, όπου συνεργάστηκαν ένας Ισραηλινός, ένας Ιορδανός και ένας Παλαιστίνιος οικονομολόγος και αφορούσε τις ποσότητες του νερού που θα μπορούσαν να εξοικονομηθούν με διάφορα μέσα, αλλά και τη σχέση αποτελεσματικότητας και κόστους, οι τρεις επιστήμονες κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι πάνω από 1 δισεκατομμύριο κυβικών μέτρων νερού θα μπορούσε να εξοικονομηθεί από τα γλυκά ύδατα που χρησιμοποιούνται από το Ισραήλ, την Ιορδανία και την Παλαιστίνη, με μια δηλαδή πιο οικονομική χρήση του νερού. Το Ισραήλ θα μπορούσε να εξοικονομήσει μάλιστα ως 800 εκατομμύρια κυβικά μέτρα, η Ιορδανία ως 300 εκατομμύρια και η Παλαιστίνη ως 100. Και όλα αυτά με ένα οικονομικά βιώσιμο κόστος. Η οργάνωση ήδη κινείται προκειμένου να επιτευχθεί η συνεργασία Ισραηλινών, Παλαιστινίων και Ιορδανών για να επιτευχθεί η σωτηρία του Ιορδάνη ποταμού. Η όψη και η μυρωδιά του ποταμού σήμερα δεν ξεγελά. Κατά μήκος του κυλούν τα λίμματα 15.000 Ισραηλινών που ζουν στην άνω κοιλάδα του Ιορδάνη, 6.000 Ισραηλινών επίκων, 60.000 Παλαιστινίων και 250.000 Ιορδανών. Οι οικολόγοι πιστεύουν ότι τα πράγματα μπορούν να αλλάξουν. Οι μελέτες έχουν εφοδιάσει λοιπόν την οργάνωση που σας λέγαμε για την προστασία της γης εδώ στον Ιορδάνη ποταμό με τις πληροφορίες που χρειάζεται.
Αυτό που χρειάζεται βέβαια είναι και η πολιτική βούληση όπως καταλαβαίνετε, αλλά με τη συνεργασία όλων των πλευρών, που θα μπορούσε να πει κανείς πως θα είναι και η απαρχή μιας ειρηνικής συνεργασίας των κατοίκων και στις δύο όχθες του Ιορδάνη, σε μια ας πούμε ειρηνική συμβίωση πέρα από τις στρατιωτικές θα λέγαμε λύσεις. Η συνεργασία λοιπόν θα μπορούσε να αποδειχθεί πράγματι σωτήρια. Μάλιστα ήδη οι τοπικές αρχές στην περιοχή της θάλασσας της Γαλιλαίας έχουν αρχίσει την δημιουργία εγκατάστασης επεξεργασίας λιμάτων που θα είναι η αρχή για την αναστροφή του οικολογικού κλίματος στον Ιορδάνη. Να λοιπόν που ο Ιορδάνης είναι ένα πραγματικό ποτάμι που έχει προβλήματα όπως όλα τα ποτάμια της γης. Προβλήματα μόλυνσης, προβλήματα χρήσης των υδάτων του και προβλήματα που σχετίζονται με την ποιότητα αυτών των υδάτων. Ο Ιορδάνης λοιπόν, ένα ποτάμι της ιστορίας, ένα ποτάμι που είναι γνωστό σε όλη τη γη και άρα έχει και μια μεγάλη θέση στην καρδιά πολλών ανθρώπων, και ένα ποτάμι πραγματικό, σημερινό, που κυλάει τα νερά του, εξακολουθεί να κυλάει τα νερά του από τα όρη του Λιβάνου μέχρι την Νεκρά θάλασσα. Ιορδάνης ποταμός λοιπόν, ο ποταμός της ιστορίας, αλλά και το σημερινό ποτάμι με τα δικά του προβλήματα. Υπάρχει μάλιστα, θα πρέπει να σας πω, και μια πρωτοβουλία από την Ευρωμεσογειακή Κοινοβουλευτική Συνέλευση στην Ευρώπη, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σε συνεργασία με την UNESCO, για να ανακηρυχθεί το ποτάμι σε μνημείο της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς. Την ιδέα για μια παγκόσμια κινητοποίηση γύρω από τον Ιορδάνη ποταμό διακίνησε η πρώτη ευρωβουλευτής, η κυρία Ρόδη Κράτσα, από ό,τι μαθαίνουμε, η οποία μάλιστα κατέθεσε και στο Ευρωκοινοβούλιο ψήφισμα, με το οποίο εκφράζεται η ανησυχία του Ευρωκοινοβουλίου για την καταστροφή του ποταμού και ιδιαίτερα στον κάτω Ιορδάνη, και καλεί τις κυβερνήσεις του Ισραήλ, της Ιορδανίας και την Παλαιστινιακή Αρχή να συνεργαστούν για την διάσωση του ποταμού. Έτσι λοιπόν η Ευρωμεσογειακή Κοινοβουλευτική Συνέλευση εκπώνησε ειδική έκθεση, υιοθετώντας ταυτόχρονα την πρόταση της κυρίας Ευρωβουλευτού, της κυρίας Κράτσα, για την ανάδειξη του Ιορδάνη ποταμού σε μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς. Παράλληλα, παρακολουθεί την αποτελεσματικότητα των ευρωπαϊκών προγραμμάτων που εφαρμόζονται στη Μεσόγειο για την αντιμετώπιση των οικολογικών προβλημάτων του Ιορδάνη ποταμού και της προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς της κοιλάδας του Ιορδάνη. Επίσης, προσπαθεί το Ευρωκοινοβούλιο πια να πείσει τις κυβερνήσεις του Ισραήλ και της Ιορδανίας να συνεργαστούν για να προτείνουν από κοινού την ανακήρυξη του Ιορδάνη και της κοιλάδας του σε μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς. Έχει ξεκινήσει μάλιστα και μια διεθνής εκστρατεία με στόχο την προστασία του Ιορδάνη ποταμού και τον συντονισμό των δράσεων διαφόρων οργανώσεων για το σκοπό αυτό. Ο Ιορδάνης ποταμός αποτελεί ένα από τα ιερότερα ποτάμια για τους λαούς της Μέσης Ανατολής, αλλά και για τους λαούς της Ευρώπης, για τους χριστιανούς της Ευρώπης. Πολλοί είναι εκείνοι που επισκέπτονται τον ποταμό για να βαπτιστούν εδώ και για να πάρουν αγιασμένο νερό. Αποτελεί επίσης για τους λαούς της περιοχής ένα πολιτισμικό και οικολογικό αλλά και ιστορικό κεφάλαιο. Δυστυχώς για περισσότερα από 60 χρόνια ο Ιορδάνης ποταμός είναι μήλον της έρηδος για τις παράκτιες χώρες, γιατί αποτελεί την κυριότερη πηγή νερού για αυτές, όπως εξηγεί η κυρία Ευρωβουλευτής, η κυρία Κράτσα. Οι χώρες που βρέχονται από τον Ιορδάνη πρέπει να βρουν δίκαιη λύση στη χρήση των υδάτων του και
Αυτό μπορεί να αποτελέσει και τη βάση για μια δημιουργική συνεργασία μεταξύ τους. Σημαντική συνεργασία για την ειρήνη και την ασφάλεια στην περιοχή. Και μη σας ακούγεται αυτό παράξενο, η συνεργασία για τα νερά του ποταμού Ιορδάνη μπορεί πράγματι να είναι η απαρχή για μια ειρηνικότερη συμβίωση των ανθρώπων εδώ στην περιοχή και στις δύο όχθες, την Ανατολική και τη Δυτική Όχθη. Είναι ένα επίγον θέμα και δεν πρέπει να περιμένουμε την τελική ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ Ισραήλ και Αραβικών χωρών για να το αντιμετωπίσουμε, όπως υπόθηκε και στο Ευρωκοινοβούλιο. Απαιτείται συμφωνία άμεσα για χρήση που εξασφαλίζει βιωσιμότητα των υδάτων του Ιορδάνη ως προς την ποσότητα και ως προς την ποιότητα. Όπως δείχνουν όλες οι έρευνες, ο Ιορδάνης ποταμός καταστρέφεται από την υπερεκμετάλλευση, τη μόλυνση, την κακή διαχείριση και την έλλειψη περιφερειακής συνεργασίας, ενώ το Ισραήλ, η Ιορδανία και η Συρία έχουν αλλάξει την πορεία του 98% των πόρων γλυκού νερού του ποταμού, με αποτέλεσμα για την απώλεια του 50% της βιοποικιλότητας. Επιπλέον, εάν δεν αναπτυχθούν πρακτικές ορθής και αειφόρου διαχείρισης των υδάτων και δεν κατανεμηθούν στον Ιορδάνη ποταμό οι πόροι γλυκού νερού, είναι πιθανό να αποξηρανθούν μεγάλα τμήματα του ποταμού. Η κοιλάδα του Ιορδάνη περιλαμβάνει την παλαιότερη πόλη του κόσμου, την Ιεριχώ, τη θρηλυκή νεκρά θάλασσα με το πιο χαμηλό σημείο της γης, 422 μέτρα κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας, που είναι η πιο αλμυρή λίμνη του κόσμου με ένα ιδιαίτερο οικοσύστημα. Κατά τη διάρκεια των 40 τελευταίων χρόνων, το επίπεδο της νεκράς θάλασσας έχει πέσει περισσότερο από 25 μέτρα και τώρα ελαττώνεται ένα μέτρο το χρόνο, ακριβώς γιατί ο Ιορδάνης ποταμός ακριβώς γιατί μειώνονται τα ύδατα του Ιορδάνη ποταμού, που την τροφοδοτεί. Η Ιορδανία προωθεί ένα σχέδιο ενίσχυσης των υδάτων της νεκράς θάλασσας με μεταφορά νερού από την Ερυθρά. Αλλά και ο Ιορδάνης όμως χρειάζεται προστασία και δεν πρέπει να εγκαταληφθεί. Αυτά λοιπόν επισημάνθηκαν στο Ευρωκοινοβούλιο σχετικά με την προστασία του Ιορδάνη ποταμού και η διαχείριση των υδάτων του πράγματι μπορεί να αποτελέσει την απαρχή της συνεργασίας στη δύσκολη αυτή περιοχή, της συνεργασίας των διαφορετικών λαών στη δύσκολη αυτή περιοχή. Βέβαια, οι Ισραηλινές αρχές διαβεβαιώνουν πως τα ύδατα του ποταμού είναι καθαρά τόσο ώστε να μπορούν οι άνθρωποι να εξακολουθήσουν να κάνουν το μπάνιο τους ή να βαπτίζονται στα νερά του ποταμού. Δεν υπάρχει απολύτως κανένα πρόβλημα με την ποιότητα του νερού, λένε οι αρχές του Ισραήλ. Οι άνθρωποι μπορούν να έρχονται και να βαπτίζονται εδώ όσο θέλουν, όπως λέει ο υπεύθυνος της Ισραηλινής Υπηρεσίας για τη Φύση και τα Πάρκα, ο Έλι Ντρόρ. Αλλά κανείς δεν αρνείται ότι υπάρχει χρόνια έλλειψη νερού, ούτε ότι ο ποταμός εκτρέπεται για αρδευτικούς λόγους. Ο Ιορδάνης ποταμός είχε μήκος 50 μέτρα παλιότερα, πριν από αρκετές δεκαετίες, ενώ σήμερα το μήκος του φτάνει μόλις στα 5 μέτρα. Οι περιβαλλοντολόγοι ισχυρίζονται ότι η υποβάθμιση του ποταμού συνεχίζεται προς όφελος της αγροτικής ανάπτυξης του Ισραήλ και η ιστορία του Ιορδάνη ποταμού είναι η εκτροπή του, όπως επισημαίνουν οι οικολογικές οργανώσεις. Το Ισραήλ, η Ιορδανία και η Παλαιστίνη της Δυτικής Όχθης αντικαθιστούν το καθαρό νερό που εκτρέπουν με βοθρολίματα, νερό μολυσμένο, με εντομοκτώνα και με μεταλλικά άλατα. Αυτή βέβαια είναι η ιστορία που έχουν πολλά ποτάμια στη γη μας δυστυχώς σήμερα και μέσα σε αυτήν την ιστορία μετέχει και ο Ιορδάνης ποταμός. Μυθικό ποτάμι λοιπόν, ιστορικό ποτάμι, ποτάμι της πίστης, αλλά και ποτάμι σημερινό με τα ιδιαίτερα προβλήματά του. Φωτισμοί και χαρές μεγάλες και αγιασμοί. Κάτω στον Ιορδάνη τον ποταμό κάθεται η κυρά μας η Παναγιά. Καλημέρα, καλησπέρα, καλησμέρα φέντη με την κυρά. Καλημέρα, καλησπέρα, καλησμέρα φέντη με την κυρά.
παρακαλεί. Άι κι αν η αφέντη και βαπτιστή, βάπτισε κι εμένα Θεού παιδί. Να ανέβω επάνω στους ουρανούς, να μαζέψω Ρόδα και Λιβανούς. Καλημέρα, καλησπέρα, καλή σου μέρα παιδί με την κυρά. Καλημέρα, καλησπέρα, καλή σου μέρα παιδί με την κυρά. Νάθαν και ο Αχιμάας περίμεναν κοντά στην πηγή Ρογίλ. Εκεί θα πήγαινε μια υπηρέτρια να τους δώσει το μήνυμα και αυτοί θα έπρεπε να το μεταφέρουν στο βασιλιά Δαβίδ. Δεν τους υποχρέωνε να μπουν στην πόλη από φόβο μήπως γίνουν αντιληπτοί. Ένας νεαρός όμως τους είδε και το είπε στον Αβεσσαλόμ. Αλλά οι δυο τους έτρεξαν γρήγορα και έφτασαν σε ένα σπίτι στην Βαχουρίμ που είχε στην αυλή του πηγάδι. Εκεί κατέβηκαν και κρύφτηκαν. Η γυναίκα πήγε και άπλωσε ένα σκέπασμα στο στόμιο του πηγαδιού και σκόρπισε πάνω του σπηριά σιταριού. Έτσι δεν φαινόταν τίποτα. Οι αξιωματούχοι του Αβεσσαλόμ ήρθαν σε αυτό το σπίτι και ρώτησαν τη γυναίκα: «Πού είναι ο Αχιμάας και ο Ιωνάθαν?» Η γυναίκα τους απάντησε: «Πέρασαν πέρα από το ποτάμι. Αυτοί τους αναζήτησαν αλλά δεν τους βρήκαν και γύρισαν στην Ιερουσαλήμ». Όταν οι αξιωματούχοι έφυγαν, ο Αχιμάας και ο Ιωνάθαν ανέβηκαν από το πηγάδι και πήγαν να ειδοποιήσουν τον βασιλιά Δαβίδ. «Σηκωθείτε και περάστε γρήγορα το ποτάμι», του είπαν, «γιατί αυτά και αυτά συμβούλεψε ο Αχιτόφελ εναντίον σας». Έτσι σηκώθηκε ο Δαβίδ και όλοι όσοι τον ακολουθούσαν και πέρασαν τον Ιορδάνη. Ως τα ξημερώματα δεν υπήρχε κανείς που να μην είχε περάσει τον Ιορδάνη. Ο Αχιτόφελ, όταν είδε ότι δεν ακολούθησαν τη συμβουλή του, σαμάρωσε το γαϊδούρι του και έφυγε για το σπίτι του στην πόλη του. Τακτοποίησε τις υποθέσεις του σπιτιού του και μετά κρεμάστηκε. Τον έθαψαν στον τάφο του πατέρα του. Ο Ιορδάνης της ιστορίας λοιπόν και ο Ιορδάνης της αρχαιολογίας. Από το σημείο που ο Ιησούς του Ναβί εισήλθε με τους Ισραηλίτες στη γη της Επαγγελίας, ο Ηλίας διαίρεσε τα ύδατα του Ιορδάνη και ανελήφθη στον ουρανό, επιβαίνοντας σε πύρινο άρμα. Ενώ σε άλλο σημείο του ποταμού, όπως διαβάζουμε στο Β' βιβλίο Σαμουήλ, στο Βασιλιών Β' μάλλον, σε μια άλλη αρρύθμιση της βίβλου, ο Δαβίδ πέρασε το ποτάμι για να γλιτώσει από τους διώκτες του. Εδώ λοιπόν και ο Ηλίας, εδώ και ο Ιωάννης ο Βαπτιστής. Εγκαινίασε τη δράση του στον Ιορδάνη, αλλά και βάπτισε τον Ιησού επίσης στον Ιορδάνη. Όπως μας λέει πάλι ο καθηγητής Σωτήριος Δεσπότης, καινούργιες αρχαιολογικές ανασκαφές στην ανατολική όχθη του Ιορδάνη έφεραν στο φως αποσπασματικά υπολείμματα που χρονολογούνται από τον 1ο αιώνα μετά Χριστόν. Στοιχεία ωστόσο που να αποδεικνύουν πέραν πάσης αμφιβολίας την ύπαρξη του χωριού της Βιθαραβά από την εποχή του Ιησού, εναπόκειται ακόμη να βρεθούν, δεν έχουν βρεθεί δηλαδή. Πολύ κοντά στο κατά παράδοση ιστορικό σημείο βαπτίσεως του Ιησού, υπάρχει ναός αφιερωμένος στον Τίμιο Πρόδρομο και στο σημείο αυτό, κατά την εορτή των Θεοφανίων, συγκεντρώνονται πλήθη προσκυνητών. Ο τόπος όπου ο Ιωάννης ο Βαπτιστής βάπτιζε πριν τον θάνατό του, το 28 μετά Χριστόν, όπως μας λέει πάλι ο Σωτήριος Δεσπότης, ήταν η Σαλήμ, κοντά στις πηγές του Ενών, όχι μακριά νοτίως της Κηθουπόλεως. Σύμφωνα με τον Ευσέβη, ο χώρος ακόμη επιδεικνυόταν στις μέρες του 8 μίλια, περίπου 12 χιλιόμετρα νοτίως της Κηθουπόλεως, στην Μπεθ Σιν, κοντά στο Σαλήμ και τον Ιορδάνη. Η ταξιδιώτισσα Εθερία, η Ιγερία, στα 384 μετά Χριστόν, στο διπορικό της, εντοπίζει το σημείο στο παρακείμενο του Ιορδάνη χωριό Σεντιμά. Ο Ιωάννης λοιπόν ήρθε στον Ιορδάνη και κήρυτε: «Μετανοείται ήγκη και γάρ η βασιλεία των ουρανών». Προετοιμάζει το δρόμο για τον ερχομό του Κυρίου. Παρουσιάζεται από τους Ευαγγελιστές να έχει αναλάβει το ρόλο και την αποστολή του επανερχόμενου Ηλία,
ο οποίος σύμφωνα με την προφητεία του Μαλαχία αναμενόταν ότι θα προετοιμάσει την εσχατολογική επίσκεψη του Γιαχβέ. Όπως ο πρώτος Ηλίας που αναλήφθηκε ακριβώς εδώ στο σημείο του ποταμού, όπως ο Ηλίας λοιπόν έχρισε βασιλείς, έτσι και ο Ιωάννης διακήρυξε την έλευση του ισχυρού και τον βάπτισε, αμφισβητώντας έτσι το κύρος εκείνου που ήδη διοικούσε τη Γαλιλαία. Η εμφάνιση και η βιωτή του Ιωάννη αποτελούσαν μια σιωπηρή επανάσταση ενάντια στην πολυτέλεια του βασιλικού οίκου του Ηρώδη. Σύμφωνα λοιπόν με τον Ιώσυπο, στην αρχαιολογία του φαίνεται ότι ο Ηρώδης Αντίπας, παρακολουθώντας τη δράση του Ιωάννη, τη συρροή του λαού στην έρημο και την βάπτιση στον Ιορδάνη, στοιχεία που παρέπεμπαν στην έξοδο του λαού από το ζυγό της Αιγυπτιακής δουλείας, φοβήθηκε την πιθανότητα αποστασίας. Έτσι λοιπόν, στα Ευαγγέλια, ο Ιωάννης ως δεύτερος Ηλίας διώκεται από τη διεφθαρμένη πολιτική εξουσία, γιατί ασκεί κριτική στην παράνομη ενέργεια του Ηρώδη Αντίπα να αποπέμψει τη σύζυγό του και κόρη του βασιλιά των Ναβατέων Αρέθα του IV και να νυφευθεί την κόρη του δολοφονηθέντος το 7 π.Χ. Αριστοβούλου και συζύγου του αδελφού του. Αυτή η ηθική παρεκτροπή είχε πολιτικές συνέπειες. Ο Αρέθας συνέτριψε τα στρατεύματα του Ηρώδη και ο λαός εξέλαβε αυτή την ήττα του Ηρώδη ως δίκαιη θεϊκή τιμωρία για τη δολοφονία του Ιωάννη του Βαπτιστή. Έτσι λοιπόν, σε αυτό το σημείο προσέρχεται και ο Ιησούς για να βαπτιστεί, οσί ετών 30, όπως διαβάζουμε στο κατά Λουκάν, στην ίδια ηλικία που ήταν ο Ιωσήφ και ο Δαβίδ, όταν ανέλαβαν την πολιτική εξουσία. Κατά τη διάρκεια της εξόδου του από τα νερά του Ιορδάνη, τα οποία είχε διαβεί κάποτε ο Ιησούς του Ναβί, αλλά και ο Ηλίας, σχίζονται οι ουρανοί και ακούγεται η διακήρυξη από την αψευδή επουράνια φωνή. «Συ ο Υιός μου αγαπητός, εν συ ευδόκησα». Έχοντας το σωματικό είδος περιστεράς, το Άγιο Πνεύμα κατεβαίνει στο βαπτισμένο Ιησού για να δηλωθεί έτσι η θεία αναγνώριση και επικύρωση της μεσιανικότητάς του, αλλά και η έναρξη της νέας μεσιανικής εποχής. Ο όρος «ηγαπημένος από τους θεούς» χρησιμοποιείται για τον Κέσσαρα Δομητιανό από τον ποιητή Στάτιο. Στην Ενιάδα επίσης του Βυργιλίου, μας θυμίζει ο καθηγητής Σωτήριος Δεσπότης, μια ανάλογη με τον δεύτερο ψαλμό πρόσκληση για κυριαρχία επί των εθνών λαμβάνει ο Ενίας, ο προπάτορας της Ρώμης. Η διακήρυξη της θεϊκής φωνής, «Συ ο Υιός μου αγαπητός», παραπέμπει άμεσα στον βασιλικό ψαλμό 2, αλλά και στον Ισαΐα, στο 11ο κεφάλαιο, που συνδεόταν με την πανηγυρική χρήση του Μεσσία. Σε αυτό το ψαλμό ο Γιαχβέ υπόσχεται στο Μεσσία ως κληρονομιά και ιδιοκτησία του την οικουμένη. Στη βαπτισματική φωνή του Θεού με την έμεση παραπομπή στον Ισαΐα και στη Γένεση, ως μέσο σωτηρίας προφητεύεται το λυτρωτικό και απελευθερωτικό για τα έθνη μεσιανικό πάθος. Αυτή η ίδια του πάθος λύτρωση έρχεται σε οξύ αντίθεση προς τη φαρισαϊκή και αποκαλυπτική μεσιανική προσδοκία. Έτσι λοιπόν, ο Ιησούς έρχεται και εκείνος στον Ιορδάνη, όχι μόνο για να βαπτιστεί, αλλά και για να πειραστεί, όπως είπαμε. Ο Ιησούς, ο Υιός του Θεού, μετά την έξοδό του από τον Ιορδάνη, δεν σπέβδει στην πατρίδα του τη Ναζαρέτ, προκειμένου να διακηρύξει το Ευαγγέλιο του, αλλά οδηγείται από το Άγιο Πνεύμα στην έρημο, όπου δοκιμάζεται και πειράζεται από την πείνα και το διάβολο, όπως ο πρώτος κατά χάριν Υιός του Θεού, ο Αδάμ, ο οποίος βρισκόταν όμως στην Εδέμ, αλλά και ο πρωτότοκος Υιός του, ο Ισραηλιτικός λαός, στην έρημο του Σινά. Νηστεύει 40 ημέρες ακριβώς, όπως και οι κορυφαίες μορφές του Ισραήλ, όπως ο Μωυσής και ο Ηλίας. Και πειράζεται λοιπόν από τον διάβολο. Ο Ιησούς ως ο νέος Αδάμ παρουσιάζεται εδώ στις όχθες του Ιορδάνη, να μην βρίσκεται στον παράδεισο βέβαια όπως ο παλιός Αδάμ, αλλά στην έρημο. Και τα θηρία του πειρασμού υπογραμμίζουν την μοναξιά και την αγριότητα της σατανικής παρουσίας, εδώ ακριβώς στην έρημο, την οποία αντισταθμίζει η διακονία των αγγέλων. Έτσι λοιπόν θα έλεγε κανείς πως εδώ ακριβώς στις όχθες του Ιορδάνη αναμετριέται η Βασιλεία του Θεού με τη βασιλεία του κόσμου τούτου. Αυτός λοιπόν ο προφητικός χαρακτήρας
αλλά και μεσιανικό συνάμα χαρακτήρας των διηγήσεων που σχετίζονται με τον Ιορδάνη ποταμό, από τα χρόνια της εξόδου των Ισραηλιτών από την Αίγυπτο, από τα χρόνια του Ηλία, από τον ίδιο τον Ιορδάνη, από τον ίδιο τον Ιωάννη τον πρόδρομο, αλλά και φτάνοντας πια στον Ιησού Χριστό. Αυτός λοιπόν ο προφητικός αλλά και μεσιανικός χαρακτήρας αυτών των διηγήσεων που μας περιγράφουν γεγονότα που έγιναν ακριβώς στις όχθες του Ιορδάνη, δείχνει λοιπόν πως ο Ιορδάνης πράγματι στέκεται ένα σύνορο ανάμεσα στην Βασιλεία του Θεού και στην Βασιλεία του κόσμου τούτου, ανάμεσα στην γη της εξορίας και στη γη της επαγγελίας, ανάμεσα στον Παράδεισο και στην έκπτωση του Παραδείσου και στην κόλαση. Ο Ιορδάνης ποταμός λοιπόν είναι ο πιο γνωστός ποταμός της γης και ο πιο γνωστός ποταμός της ιστορίας. Ο πιο μεγάλος ποταμός της Ιεράς Ιστορίας και τα ύδατά του είναι ύδατα παλιγενεσίας, όπως ακούμε και στους ύμνους που, και στις ευχές που διαβάζουμε σήμερα στην Εκκλησία. Παλιγενεσίας, δηλαδή ξαναγεννήματος. Ξαναγεννιούνται οι άνθρωποι μέσα από τα νερά του Ιορδάνη. Αναγέννηση, παλιγενεσία, μια προσδοκία αλλά και μια εκπλήρωση της επαγγελίας, μια διάβαση στη γη της επαγγελίας, στη γη της υπόσχεσης. Η ώρα είναι 10:30. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος. Ιορδάνης ποταμός, το τρίτο μέρος της σημερινής μας εκπομπής, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, χρόνια σας πολλά. Ο Ιορδάνης της ιστορίας λοιπόν, αλλά και ο Ιορδάνης της Ιεράς Ιστορίας. Και ας ακούσουμε μια άλλη ιστορία που σχετίζεται με το ποτάμι. Κάποτε έφτασε ο καιρός να πάρει ο Κύριος τον Ηλία στους ουρανούς, μέσα σε ανεμοστρόβιλο. Μια φορά λοιπόν που ο Ηλίας και ο Ελισσαίος επέστρεφαν μαζί από την Γάλγαλα, είπε κάποια στιγμή ο Ηλίας στον Ελισσαίο: «Μείνε εδώ σε παρακαλώ, γιατί ο Κύριος με στέλνει στη Βεθήλ». Αλλά ο Ελισσαίος απάντησε: «Ορκίζομαι στον αληθινό Θεό και σε σένα ότι δεν θα σε αφήσω». Έτσι πήγαν μαζί στη Βεθήλ. Τα μέλη της ομάδας των προφητών που ήταν στη Βεθήλ ήρθαν τότε στον Ελισσαίο και του είπαν: «Το ξέρεις ότι σήμερα ο Κύριος θα πάρει τον Κύριό σου από κοντά σου». Ο Ελισσαίος απάντησε: «Και βέβαια το ξέρω, αλλά μην μιλάτε γι' αυτό». Μετά του είπε ο Ηλίας: «Ελισσαίε, μείνε εδώ σε παρακαλώ, γιατί ο Κύριος με στέλνει στην Ιεριχώ». Αλλά ο Ελισσαίος απάντησε: «Ορκίζομαι στον αληθινό Θεό και σε σένα ότι δεν θα σε αφήσω». Έτσι πήγαν μαζί στην Ιεριχώ. Τα μέλη της ομάδας των προφητών που ήταν στην Ιεριχώ πλησίασαν τον Ελισσαίο και του είπαν: «Το ξέρεις ότι σήμερα ο Κύριος θα πάρει τον Κύριό σου από κοντά σου». Ο Ελισσαίος απάντησε: «Και βέβαια το ξέρω, αλλά μην μιλάτε γι' αυτό». Μετά του είπε ο Ηλίας: «Μείνε σε παρακαλώ εδώ, γιατί ο Κύριος με στέλνει στον Ιορδάνη». Αλλά ο Ελισσαίος απάντησε: «Ορκίζομαι στον αληθινό Θεό και σε σένα ότι δεν θα σε αφήσω». Έτσι συνέχισαν να περπατούν και οι δυο μαζί. Τους ακολουθούσαν και 50 προφήτες, αλλά σταμάτησαν απέναντί τους σε κάποια απόσταση, ενώ ο Ηλίας και ο Ελισσαίος στάθηκαν πλάι στον ποταμό Ιορδάνη. Τότε ο Ηλίας πήρε το μανδύα του, τον δίπλωσε και χτύπησε με αυτόν τα νερά. Αυτά άνοιξαν στα δυο και πέρασαν ανάμεσα οι δυο άντρες πατώντας σε ξηρά. Όταν πέρασαν, είπε ο Ηλίας στον Ελισσαίο: «Ζήτησέ μου τι θέλεις να κάνω για σένα πριν με πάρει ο Κύριος από κοντά σου». Ο Ελισσαίος απάντησε: «Θέλω σε παρακαλώ να έρθει σε μένα διπλάσιο το προφητικό σου πνεύμα». Τότε εκείνος είπε: «Δύσκολο πράγμα ζήτησες, ωστόσο, αν με δεις τη στιγμή που θα φεύγω από κοντά σου, τότε θα γίνει αυτό που ζήτησες, αν όμως δεν με δεις, δεν θα γίνει». Καθώς προχωρούσαν συζητώντας, φάνηκε ένα άρμα από φωτιά και άλογα πύρινα τους χώρισαν τον ένα από τον άλλο. Και ανέβαινε ο Ηλίας μέσα σε ένα αιμοστρόβιλο στον ουρανό. Βλέποντας αυτό, ο Ελισσαίος φώναξε: «Πατέρα μου, πατέρα μου, εσύ είσαι το άρμα και ο αρματιλάτης του Ισραήλ». Όταν πια έχασε από τα μάτια του τον Ηλία, έσκησε τα ρούχα του, έπειτα μάζεψε το μανδύα που είχε αφήσει ο Ηλίας να πέσει από πάνω του,
γύρισε πίσω και στάθηκε στην όχθη του Ιορδάνη. Πήρε το μανδύα του Ηλία, χτύπησε με αυτόν τα νερά και είπε «Πού είναι ο Κύριος ο Θεός του Ηλία?» Όταν χτύπησε τα νερά αυτά άνοιξαν στα δυο και πέρασε ο Ελισσαίος. Τα μέλη της ομάδας των προφητών της Ιεριχώ όταν τον είδαν από μακριά είπαν «Το πνεύμα του Ηλία έμεινε στον Ελισσαίο». Ήρθαν λοιπόν να τον συναντήσουν και τον προσκύνησαν ως το έδαφος. «Κοίτα», του είπαν, «είμαστε εδώ 50 δούλοι σου θαραλέοι άντρες. Άφησέ μας, σε παρακαλούμε να πάμε να ψάξουμε για τον Κύριό σου. Ίσως το πνεύμα του Κυρίου τον σήκωσε και τον έριξε σε κάποιο βουνό ή σε κάποια κοιλάδα». Αυτός τους είπε «Μην πάτε». Αλλά αυτοί επέμεναν τόσο ώστε στο τέλος ο Ελισσαίος δέχτηκε «Πηγαίνετε», τους είπε. Πήγαν λοιπόν οι 50 άντρες και έψαχναν για τον Ηλία 3 μέρες, αλλά δεν τον βρήκαν. Γύρισαν τότε στον Ελισσαίο που είχε μείνει στην Ιεριχώ και εκείνος τους είπε «Δεν σας το έλεγα εγώ να μην πάτε?» Πάντες ο αδελφοί, ακούσατε τη σήμερον εορτή. Καλησπέρα πάντες ο αδελφοί, ακούσατε τη σήμερον εορτή. Ακούσατε τη σήμερον τη χαρά και την εορτή τη δεσποτικιά. Ακούσατε τη σήμερον τη χαρά και την εορτή τη δεσποτικιά. Σήμερον τα φώτα κι ο φωτισμός και του Ιησού μας ο βαπτισμός. Σήμερον τα φώτα κι ο φωτισμός και του Ιησού μας ο βαπτισμός. Σήμερον τα φώτα φωτίζονται κι όλα τα νερά αγιάζονται. Σήμερον τα φώτα φωτίζονται κι όλα τα νερά αγιάζονται. Κατώ στον Ιορδάνη το ποταμό είναι η Παναγία με τον Χριστό. Κατώ στον Ιορδάνη το ποταμό είναι η Παναγία με τον Χριστό. Σπάργα να βαστάει και ρηκρατεί και τον Αηγιάννη παρακαλεί. Σπάργα να βαστάει και ρηκρατεί και τον Αηγιάννη παρακαλεί. Πρόδρομε και βαπτιστή, έλα να βαπτίσεις Θεού παιδί. Άγιανη πρόδρομε και βαπτιστή, έλα να βαπτίσεις Θεού παιδί. Πώς μπορώ να βάλω τα χείρας μου εις την κεφαλή του σωτήρα μου? Πώς μπορώ να βάλω τα χείρας μου εις την κεφαλή του σωτήρα μου? Κοίταξα στον ουρανό και είδα δυο στεφάνια. Κοίταξα στον ουρανό και είδα δυο στεφάνια. Ευχόμαστε σε όλους σας καλά σας θεοφάνια. Ευχόμαστε σε όλους σας καλά σας θεοφάνια. Ο Ιορδάνης ποταμός και τα ύδατα. Σήμερα λοιπόν τα ύδατα έχουν μια ξεχωριστή θέση. Και τα νερά λοιπόν από την προϊστορία και την ιστορία του Ισραήλ καταγράφονται σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Και ο ρόλος του νερού, όπως και ο ρόλος των υδάτων του Ιορδάνη, είναι ενεργός και συμβολικός. Στη Γένεση καταγράφεται η αρχή της βιολογικής ζωής για τη συζυγία των ακτίστων δημιουργικών ενεργειών του Αγίου Πνεύματος που επεφέρεται επί του ύδατος με το κτιστό νερό, όπως σημειώνει σε ένα κείμενό του ο Παναγιώτης Μπούρδαλας. Η δημιουργία και η εξέλιξη της συμπαντικής κτιστής ζωής συμπλέκονται από την αφετηρία σε μια πορεία ώστε να επιτευχθεί τελικά η αντίδοση των ιδιωμάτων κτιστού και ακτίστου στο πρόσωπο του νέου Αδάμ, στο πρόσωπο του Χριστού. Στη Γένεση επίσης αναφέρεται ο κατακλυσμός που έγινε με κέντρο τη Μεσοποταμία, την κοιτίδα του πρώτου παραδείσου, και οδήγησε στο βυθό και το θάνατο
όλο μεν το διαταραγμένο ανθρωπογενές μετά αδαμιαίο οικοσύστημα που αυτονομήθηκε από τις άκτιστες ενέργειες του Θεού, αλλά το μικρό οικοσύστημα του Νόε μέσω της Κιβωτού διασώθηκε, βαπτιζόμενο στην πλημμύρα. Εκεί το Περιστέρι και το ουράνιο τόξο ήταν τα σύμβολα των θεοφανίων. Καταγράφεται επίσης αυτός ο χαρακτήρας των υδάτων και στην έξοδο, η διάνοιξη της Ερυθράς Θάλασσας, η οποία βεβαίως έχει σχήμα ποταμού και αυτή, ώστε να περάσει μέσα ο διωκόμενος Ισραήλ από την όχθη της επώδυνης δουλείας από την Αίγυπτο προς την όχθη της μαχητικής ελευθερίας, προς την έρημο του Σινά. Οι διώκτες σκεπάστηκαν από τα νερά που επέστρεψαν ενώ ο Μωυσής με τους Ισραηλίτες πέρασαν. Η ανάβληση νερού από την πέτρα που χτύπησε ο Μωυσής επίσης, με το ίδιο του το ραβδί που χτύπησε την Ερυθρά Θάλασσα, αποτέλεσε ένα από τα πολλά θαυμαστά σημεία κατά την έξοδο από την Αίγυπτο. Οι πατέρες ημών πάντες υπονεφέλην ήσαν και πάντες διαθαλάσσις διήλθον και πάντες εις τον Μωυσήν ευαπτίσαντο εν την εφέλη και εν τη θαλάσση και πάντες το αυτό πόμα πνευματικό έπιον, γράφει ο Απόστολος Παύλος. Έπινον γάρ εκ πνευματικής ακολουθούσης πέτρας, η δε πέτρα είναι ο Χριστός. Η διέλευση του Ισραήλ υπό την ηγεσία του Ιησού του Ναβί περί το 1225 π.Χ. από την ανατολική όχθη του Ιορδάνη προς τη δυτική, αφού ο Ιορδάνης εστράφει στα οπίσω, είναι άλλο ακόμα ένα γεγονός που συνδέεται με την Ιερά Ιστορία και πάλι με τα νερά και πάλι με τον Ιορδάνη. Ουσιαστικά πρόκειται για ένα νέο πέρασμα του λαού του Θεού προς τη γη της Επαγγελίας, που επαναλαμβάνει το συμβολισμό του περάσματος της Ερυθράς Θάλασσας. Εξάλλου, από το διαβατό αυτό πέρασμα, από τον πόρο, από την Βυθαβαρά, τη διάβαση, βάπτιζε το βάπτισμα μετανοίας ο Ιωάννης ο Βαπτιστής. Σήμερα, οι προσκυνητές που βαπτίζονται στο διαβατό πόρο Μοχαντέτ Χαντζλέ λέγονται Χατζίδες, από το Χατζί, προθέματος πλέον του επιθέτου τους. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος σημειώνει πως του Αγίου Πνεύματος τη χάρη η γραφή άλλοτε πυρ και άλλοτε νερό την ονομάζει. Ποτάμια από ζωντανό νερό θα ρεύσουν από την κοιλιά του. Αυτό είπε περί του Αγίου Πνεύματος, λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, που επρόκειτο να λάβουν. Έτσι όταν μιλούσε με την Σαμαρίτιδα, νερό ονομάζει το Άγιο Πνεύμα, λέει ο Χριστός. Όποιος πιει από το νερό το οποίο εγώ θα δώσω σε αυτόν δεν θα διψάσει ποτέ. Έτσι με την ονομασία του νερού για να δώσει έμφαση στον καθαρισμό από αυτό και την πολύ μεγάλη αναψυχή στις διάνοιες που τον υποδέχονται, γράφει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος ερμηνεύοντας ακριβώς το χωρίο. Κατά την Ορθόδοξη Θεολογία η είσοδος έστω και για πολύ λίγο χρόνο του Ιησού στα ήρεμα νερά του Ιορδάνη ποταμού έδωσε την ευκαιρία για πλήρη θεοφάνεια. Έχουμε λοιπόν τα θεοφάνεια, την επιφάνεια της αλήθειας για τον Υιό Λόγο, δια του Αγίου Πνεύματος. Έχουμε επίσης και τη διαφάνεια στα ανθρώπινα μάτια του Μεγίστου των Προφητών Ιωάννη του Βαπτιστή, της θεϊκής καθαρότητας του Ιησού, Υιού και Λόγου του Θεού, που επιβεβαιώνει ο κατεξοχήν Βαπτιστής Ιωάννης, αφού δεν αποδέχεται εξομολόγηση αμαρτιών από τον Ιησού, αλλά τον βαπτίζει, άνευ εξομολογήσεως. Θα μπορούσαμε να αντιστοιχίσουμε τα θεϊκά αλλά ατελή σημεία με το νερό του ιστορικού Ισραήλ, με τον μικρό αγιασμό που τελείται από την Εκκλησία στην αφετηρία κάθε ανθρώπινης προσπάθειας, ανεξάρτητα από την τελική της έκβαση. Αυτή είναι η διάβαση του Ισραήλ στην γη της Επαγγελίας. Η βάπτιση όμως του Ιησού, σημειώνει και πάλι ο Παναγιώτης Μπούρδαλας, όπου έχουμε την πλήρη επιφάνεια της Τριάδος, μπορεί να αντιστοιχηθεί μόνο με το μεγάλο αγιασμό που τελείται μόνο μια φορά το χρόνο, κατά τα θεοφάνεια. Ας προσέξουμε, συνεχίζει ο Παναγιώτης Μπούρδαλας, στο σημείο αυτό πως ο κατεξοχήν θεολόγος και ευαγγελιστής Ιωάννης, που αρχίζει το Ευαγγέλιο του όχι με τη γέννηση του Ιησού, όπως οι τρεις συνοπτικοί ευαγγελιστές, αλλά με την βάπτιση στον Ιορδάνη, τοποθετεί το ζήτημα σε όλες του τις διαστάσεις. Τονίζει δηλαδή μια βασική εκκλησιολογική αρχή, την άμεση σύνδεση των θεοφανίων με τη Σταύρωση και επομένως του νερού του Ιορδάνη με το αίμα του Ιησού. Τι είναι ο νικών των κόσμων ημί οπιστεύων ότι ο Ιησούς είναι ο Υιός του Θεού, ούτως εστίν ο ελθόν διήδατος και αίματος Ιησούς Χριστός.
Η σύνδεση αυτή έχει τεράστια σημασία, διότι συνδέει την ανθρωπότητα που συμβολίζεται από τον Ρέοντα Ιορδάνη και το ρέον νερό και αίμα του Σταυρωμένου Ιησού. Εκεί έχουμε την πλήρη ολοκλήρωση και τη δικαίωση της Ανάστασης, αφού στη Γεσθημανή είχε χυθεί υδρότας πριν επέλθει Νικηφόρο το μυστήριο του Σταυρού εκ μέρους του και δάκρυα για την αθλειότητα της Σταύρωσης εκ μέρους των Σταυρωτών. Ο Ιορδάνης ποταμός γίνεται ο τύπος ολόκληρης της ανθρωπότητας. Οι δύο πηγές του, Ιόρ και Δάν, απεικονίζουν τον Αδάμ και την Εύα. Καταλήγει στην νεκρά θάλασσα, όπως κάθε άνθρωπος δια της αμαρτίας φτάνει στο θάνατο. Μέσα στον Ιορδάνη εισέρχεται και βαπτίζεται ο Χριστός. Τότε η θάλασσα είδε και έφυγε, ο Ιορδάνης εστράφει στα οπίσω. Ο Λόγος του Θεού εισέρχεται στην ανθρώπινη ιστορία, βαπτίζεται στον Ιορδάνη ποταμό και γυρίζει την πορεία της ιστορίας προς τα πίσω, στις πηγές της, όπου υπάρχει η αθανασία και η αιωνιότητα. Μακριά από την αλμυρή ζωή της φθοράς, εκεί όπου δεν υπάρχει πόνος, λύπη και στεναγμός, όπου είναι η Βασιλεία του Θεού. Η επιστροφή προς τις πηγές της ανθρώπινης ιστορίας δεν είναι επιστροφή μόνο στην όποια αθωότητα μιας πρωτόγονης ζωής. Αποτελεί και επιστροφή στην πρόσκαιρη και ατέλεστη αθωότητα του γήινου παραδείσου που απέτυχε την πρώτη φορά. Μια όμορφη εικόνα επιστροφής αποτελούν τα οπτικά βυθίσματα των σύγχρονων αστροφυσικών με προχωρημένη τεχνολογία τηλεσκόπια. Αυτά λοιπόν τα τηλεσκόπια βυθίζονται στο παρελθόν του σύμπαντος και βλέπουν λίγο μετά την μεγάλη έκρηξη. Ουσιαστικά, η επιστροφή προς τα πίσω συχνά είναι η όντως πρόοδος, αφού αναπροσαρμόζεται η πορεία προς την αθωότητα του παραδείσου σε μια εσχατολογία που αποτελεί στην πραγματικότητα την είσοδο στο παρόν της ιστορίας. Βυθιζόμενοι στον Ιορδάνη της ανθρώπινης ιστορίας και περιπέτειας, δια του πλήρους ορθόδοξου βαπτίσματος, έρωντας το δικό μας σταυρό που ακολουθείται μετά τη βύθιση στον πανανθρώπινο Ιορδάνη, αλλά και λουόμενοι στο αίμα της Θείας Ευχαριστίας, πλημμυρίζουμε από τα ποτάμια του ζώντος ύδατος, δηλαδή των άκτιστων δωρεών του Πνεύματος. Έτσι και μόνον έτσι, συνεχίζει σε ένα ωραίο του κείμενο ο Παναγιώτης Μπούρδαλας, το σώμα της Εκκλησίας καθίσταται δυναμικά το κέντρο της τριπλής συνάντησης της φύσης, τα νερά του Ιορδάνη δηλαδή, της ανθρωπότητας και της κοινωνίας, είναι η βάπτιση και η ευχαριστία, και του Πνεύματος, τα Θεοφάνεια, η εμφάνιση της Αγίας Τριάδος. Με τη συνάντηση αυτή που γίνεται αισθητή με το ορθόδοξο βάπτισμα, η ανθρωπότητα δεν είναι έρμεη στην καταστροφική μανία των πολιτικών θανάτων και στις κοσμικές παλήρειες της ιστορίας. Μπορεί να ακολουθεί τον όντως ορθό λόγο μέσω της νέας κυβωτού των Αγίων, που αρμενίζει μεν στα ύδατα της ιστορικής θεσμικής ορθόδοξης εκκλησίας, αλλά μπορεί να φτάσει σε οποιοδήποτε αραράτ. Σε αυτήν μπορούμε να εισερχόμαστε σε κάθε φάση πλημμυρίδας και να κάνουμε τις εξόδους μας σε κάθε φάση άμπωτης, είτε ξεχωριστά ως προσωπικά υποκείμενα, είτε ως συλλογικά υποκείμενα, γράφει ο καθηγητής της φυσικής Παναγιώτης Μπούρδαλας, σχετίζοντας το νερό, τον Ιορδάνη, με ολόκληρη την ανθρώπινη ιστορία και περιπέτεια. Αφού πέρασε όλος ο λαός τον Ιορδάνη, είπε ο Κύριος τον Ιησού: «Διαλέξτε από το λαό 12 άντρες, έναν από κάθε φυλή, και δώστε τους εντολή να βγάλουν 12 πέτρες από την κήτη του Ιορδάνη, από τον τόπο ακριβώς όπου είχαν σταθεί οι ιερείς και πατούσαν τα πόδια τους, και να τις φέρουν μαζί τους για να τις τοποθετήσουν στον τόπο που θα στρατοπεδεύσετε απόψε». Ο Ιησούς κάλεσε τους 12 άντρες που διάλεξε μέσα από το λαό, έναν από κάθε φυλή, και τους είπε: «Περάστε μπροστά από την κυβωτό του Κυρίου του Θεού σας και κατεβείτε στην κήτη του Ιορδάνη. Από εκεί θα πάρετε καθένας σας τον νόμο από μια πέτρα,
μια για κάθε φυλή του Ισραήλ. Αυτές οι πέτρες θα σας θυμίζουν αυτό που συνέβη και εδώ. Όταν θα σας ρωτούν στο μέλλον τα παιδιά σας τι σημαίνουν αυτές οι πέτρες για σας, εσείς θα τους απαντάτε ότι τα νερά του Ιορδάνη σταμάτησαν μπροστά στην κυβωτό της Διαθήκης του Κυρίου. Διακόπηκε η ροή του ποταμού, όταν η κυβωτός περνούσε μέσα από τον Ιορδάνη. Έτσι αυτές οι πέτρες θα είναι για τους Ισραηλίτες μια υπόμνηση παντοτινή. Οι άντρες έκαναν όπως τους διέταξε ο Ιησούς. Έβγαλαν 12 πέτρες μέσα από τον Ιορδάνη, μία για κάθε φυλή του Ισραήλ, και τις έφεραν μαζί τους στον τόπο που θα διανυκτέρευαν και τις απόθεσαν εκεί σύμφωνα με την εντολή του Κυρίου προς τον Ιησού. Ο Ιησούς έστησε επίσης 12 πέτρες μέσα στον Ιορδάνη, στο σημείο ακριβώς όπου πάτησαν τα πόδια των ιερέων που μετέφεραν την κυβωτό της Διαθήκης. Αυτές οι πέτρες σώζονται εκεί μέχρι σήμερα. Στο μεταξύ, οι ιερείς που σήκωναν την κυβωτό στέκονταν μέσα στον Ιορδάνη, ως ότου έγιναν όλα όσα είχε διατάξει ο Κύριος τον Ιησού να πει στο λαό. Έτσι ο Ιησούς έπραξε σύμφωνα με τις υποδείξεις του Μωυσή. Ο λαός τάχυνε το βήμα και πέρασε. Και όταν πέρασαν όλοι στην άλλη όχθη, πέρασε και η κυβωτός του Κυρίου. Οι ιερείς πήγαν πάλι με την κυβωτό μπροστά από το λαό. Η φυλή Ρουβίν, η φυλή Γάδ και το μισό της φυλής Μανασί πέρασαν με τα όπλα τους επικεφαλής των Ισραηλιτών, όπως τους είχε πει ο Μωυσής. Περίπου 40.000 ένοπλοι πολεμιστές πέρασαν ενώπιον του Κυρίου βαδίζοντας προς τις πεδιάδες της Ιεριχώ. Εκείνη την ημέρα ο Κύριος ανέδειξε τον Ιησού μεγάλον άντρα στα μάτια των Ισραηλιτών. Τον σέβονταν σε όλη τη διάρκεια της ζωής του, όπως είχαν σεβαστεί τον Μωυσή. Μετά ο Κύριος είπε στον Ιησού: «Δώσε διαταγή στους ιερείς που σηκώνουν την κυβωτό του μαρτυρίου να ανεβούν από τον Ιορδάνη». Ο Ιησούς διέταξε τους ιερείς να ανέβουν. Μόλις αυτοί ανέβηκαν από την κήτη του ποταμού, με τα πόδια τους πάτησαν στην όχθη, τα νερά του Ιορδάνη ξαναγύρισαν στον τόπο τους και πλημμύρισαν όλες τις όχθες όπως και πριν. Ήταν τη 10η μέρα του πρώτου μήνα που ο λαός διάβηκε τον Ιορδάνη και στρατοπέδευσε στα Γάλγαλα, ανατολικά της Ιεριχώ. Εκεί στα Γάλγαλα έστεισε ο Ιησούς τις 12 πέτρες που είχαν πάρει από τον ποταμό και είπε στους Ισραηλίτες: «Όταν στο μέλλον ρωτούν τα παιδιά σας, τους πατέρες τους, τι σημαίνουν αυτές οι πέτρες, θα τους εξηγείτε πως οι Ισραηλίτες πέρασαν από εδώ, αυτόν εδώ τον ποταμό τον Ιορδάνη, βαδίζοντας σε έδαφος στεγνό. Ο Κύριος ο Θεός σας αποξέρανε μπροστά σας τα νερά του Ιορδάνη για να περάσετε, όπως ακριβώς είχε αποξηράνει την Ερυθρά Θάλασσα για να περάσουμε εμείς. Όλα αυτά τα έκανε ο Κύριος ο Θεός σας για να γνωρίσουν όλοι οι λαοί της γης πόσο μεγάλη είναι η δύναμή του, για να τον σέβεστε πάντοτε». Κάπως έτσι λοιπόν πέρασαν οι Ισραηλίτες στη γη της Επαγγελίας. Και κάπως έτσι ο Ιορδάνης ποταμός γίνεται ένα όριο, όπως είπαμε και πριν. Και μπορεί σήμερα ο Ιορδάνης, όπως και όλα τα ποτάμια της γης, να υποφέρει από την πλεονεξία των ανθρώπων και από την μόλυνση. Παρ' όλα αυτά όμως η θεοφάνεια, η επιφάνεια και η διαφάνεια έρχονται. Η θεοφάνεια, η εμφάνιση του Θεού, αλλά και η διαφάνεια, το άνοιγμα της όρασης των ανθρώπων για να δουν αυτά τα γεγονότα, όπως είδε και ο λαός του Ισραήλ εκείνη την θαυματουργία και την διάβαση, είναι τα γνωρίσματα της σημερινής ημέρας, είναι τα δώρα του Ιορδάνη στην ιστορία των ανθρώπων, στην ιερά ιστορία.
Ιορδάνης ποταμός, το σύμβολο της ίδιας της ανθρώπινης ιστορίας, που την διαβαίνουμε για να περάσουμε κατά κάποιον τρόπο στη μεταϊστορία, στην ιστορία όπου η δική μας ιστορία, η ανθρώπινη, έρχεται να συναντήσει την ιστορία της Θείας Επιφάνειας. Θα πρέπει να σας πω πως στη σημερινή εκπομπή ακούσαμε παραδοσιακά κάλαντα για τα φώτα και το φωτισμό από την Πάτμο, από τον Μιχάλη και τον Γιάννη Γαμπιεράκη, σε επιμέλεια του Μανώλη Καρπάθιου, από τη Μυτιλίνη, με τη χοροδία του Δήμου Μυτιλίνης, υπό την μπακέτα του Νίκου Τσιριγότη, επίσης από την Κέρκυρα, από το Σύλλογο Κερκυραίων Ιφέακες, ακούσαμε κάλαντα Κωτιόρων Πόντου, από την μεικτή χοροδία του Συλλόγου Καυκασίων Καλαμαριάς Θεσσαλονίκης, και ακούσαμε επίσης και τα φώτα, σήμερα τα φώτα και ο φωτισμός, τραγουδισμένα από τον Μιχάλη Χατζηγιάννη. Κάπως έτσι θα έλεγε κανείς πως η δική μας ιστορία, η ιστορία του καθενός μας, συναντά την ιστορία όλης της ανθρωπότητας, από την αρχαίγονη, από την παλιά εποχή, από τον Αδάμ και την Εύα, μέχρι και τον τελευταίο άνθρωπο που θα πατήσει το πόδι του και θα αναπνεύσει σε αυτή την γη, και τα νερά του Ιορδάνη συμβολίζουν ακριβώς αυτή την ιστορία, αυτή την αέναη ροή της ανθρωπότητας, που δεν είναι πάντοτε ανέφελη και φωτεινή όπως η σημερινή μέρα, αλλά περνάει από πολλές περιπέτειες σε μια περιοχή που ζει μέσα στην περιπέτεια, σε μια περιοχή σύνορο και σήμερα, ο Ιορδάνης ποταμός. Και κάπως έτσι αυτός ο ποταμός συναντά την ροή της χάριτος του Θεού και του Πνεύματος του Αγίου, που έχουμε αυτήν την ωραία εικόνα και στην ορθόδοξη εικονογραφία. Και κάπως έτσι, φίλες και φίλοι, φτάνουμε και εμείς στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Τα κάλαντα τα διαλέξαμε μαζί με τον Χριστόφορο Χριστοφορίδη, τη μουσική επιμέλεια της εκπομπής είχε η Μαρινέλα Πολυζώτη, ο Χριστόφορος είχε και την επιμέλεια του ήχου, και πολλές ευχαριστίες ανήκουν και σε όλους και όλες εσάς που μας κρατήσατε συντροφιά μέχρι αυτήν την ώρα. Χρόνια πολλά. Ιορδάνης ποταμός. Μια παραγωγή του 89,5 του ραδιοφώνου της Εκκλησίας με τον Κωνσταντίνο Μπλάθρο. Φίλες ακροάτριες, φίλοι ακροατές, χαίρετε. Χρόνια πολλά.